Πάνω από 1.800.000 πολίτες έχουν εμβολιαστεί στη χώρα μας, ωστόσο ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ασθενών που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου δεν έχει εμβολιαστεί. Γύρω στα 80.000 εμβόλια έγιναν φέτος στην Κρήτη. Δεν χρειάζεται ο πανικός. Δεν χρειάζεται η αυξήμηση, δηλαδή να πηγαίνω στα φαρμακεία, κάνε μου το εμβόλιο, δώσ' μου το εμβόλιο αυτό. Οι άνθρωποι, ξαναλέω, που είναι ομάδες υψηλού κινδύνου, απευθύνονται στον γιατρό τους. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ικανός αριθμός εμβολίων. Υπάρχει μικρός αριθμός εμβολίων. Και γι' αυτό λέω να εμβολιαστούν αυτούς που πρέπει να εμβολιαστούν. Εν τω μεταξύ, σταθερά αυξημένη δραστηριότητα παρουσιάζει γρήπη στην Ελλάδα σε όλες τις ηλικίες, από βρέφη μέχρι ηλικιωμένους 90 ετών, ενώ τις επόμενες εβδομάδες η κατάσταση αποκλιμακώνεται. Με βάση τις εκτιμήσεις του ΚΕΛΠΝΟ, πολύ πιο γρήγορα θα αρχίσει να μπαίνουμε στην καθοδική φάση της καμπύλης. Αυτό που ο κόσμος πρέπει να κάνει αυτή τη στιγμή, τώρα, είναι οι ευπαθείς ομάδες, όσοι δεν έχουν εμβολιαστεί, να εμβολιαστούν και οι υπόλοιποι τα γενικά μέτρα υγιεινής. Δεν χρειάζεται πανικός, δεν χρειάζεται να παίρνουμε αντιβιωτικά, δεν χρειάζεται να τρέχουμε στα τμήματα επειγόντων περιστατικών για μια απλή λίμωξη του αναπνευστικού. 39 θανάτια από επιπλοκές της γρίπης τύπου Ι1Ι1 καταγράφονται μέχρι σήμερα στη χώρα μας, εκ των οποίων οι 4 θάνατοι στο νησί μας. Δεν συντρέχει λόγος ανησυχίας, τονίζει ο Στέλιος Δημητρακόπουλος, ο οποίος επισημαίνει ότι δεν καταγράφεται φέτος κάτι διαφορετικό σε σχέση με τις προηγούμενες χρονιές. Με βάση το στέλεχος του ιού που είναι το επικρατούν αυτή την περίοδο, ο Ι1Ι1 δηλαδή, δεν έχουμε κάποια διαφορετικά χαρακτηριστικά που να δημιουργούν ανησυχία σε σχέση με την πορεία άλλων ετών. Σε ό,τι αφορά στους επαγγελματίες υγείας στο νησί μας, η εμβολιαστική κάλυψη είναι υψηλότερη σε πανελλαδικό επίπεδο, ωστόσο το ποσοστό παραμένει χαμηλό, σύμφωνα με τους ειδικούς. Είμαστε στο 25%. Το ποσοστό λοιπόν αυτό μπορεί να είναι το υψηλότερο, δηλαδή φανταστείτε τι γίνεται σε άλλες πόλεις, ωστόσο εξακολουθεί να είναι χαμηλό. Η αναγκαιότητα της εμβολιαστικής κάλυψης φαντάζομαι ότι είναι πλέον σε όλους σαφής. Το πρώτο που πρέπει να κάνουμε είναι να εμβολιαστούν, το ξαναλέω για μια ακόμα φορά, οι υγειονομικοί. Οι άνθρωποι που είναι στα νοσοκομεία, στα κέντρα υγείας, που βλέπουν αρρώστους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη, πρέπει όλοι να είναι εμβολιασμένοι. Γιατί με αυτόν τον τρόπο ανακόπτουμε τη μετάδοση από τους ίδιους, χωρίς οι ίδιοι να νοσούν, να τη μεσαδώσουν σε άλλους που είναι ευπαθείς ομάδες. Δείχνουν αυτή τη στιγμή ότι υπάρχει και στα δύο νοσοκομεία, τουλάχιστον για το Βενιζέλιο, το οποίο έχει αρκετά υψηλό ποσοστό εμβολιασμό στο προσωπικό, και εδώ επίσης στο πανεπιστημιακό είναι υψηλό το ποσοστό. Μόνο την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν 21 θάνατοι στη χώρα μας, ενώ συνολικά 165 άτομα νοσηλεύτηκαν σε ΜΕΘ. Σε επίπεδο Κρήτης νοσηλεύτηκαν λιγότερα από 5 περιστατικά, ενώ την ίδια ώρα δεν καταγράφονται ελλείψεις σε κρεβάτια ΜΕΘ, σύμφωνα με τον κύριο Δημητρακόπουλο. Αυτή τη στιγμή στην Κρήτη λιγότερο από 5 περιστατικά νοσηλεύονται στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Δεν υπάρχει κανένα περιστατικό που να χρήζει νοσηλεία σε μονάδα και να μην υπάρχει κρεβάτι για να μπει.